δούμε. Ακριβώς, να δούμε λοιπόν τις ειδήσεις τώρα και από την περιφέρεια. Θα πάμε να πούμε καλημέρες Θεσσαλονίκη, Ανδρονίκη Ζαφυρίου και φυσικά και στον Βόλο, η Ιωάννα Μπουροπούλου. Καλημέρα λοιπόν και στις δυο σας. Και να ξεκινήσουμε με την Ανδρονίκη. Καλημέρα, Ανδρονίκη. Πώς είναι η Θεσσαλονίκη σήμερα, πώς ξημερώνει εκεί? Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία ξημερώνει ακόμα. Μπορώ να πω ότι έχουμε ακόμα αυτή τη ζεστούλα που έχει μια ελαφριά δροσιά το πρωί, οπότε δεν είναι ακόμα φθινόπωρο. Απολαμβάνουμε λίγο ακόμα το καλοκαίρι. Έτσι ελπίζω να συνεχίσουμε ακόμη. Έχουμε μέρες ακόμα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με σένα για κάποιες ειδήσεις, οποίες λοιπόν θα μας μεταφέρεις. Ξεκινάμε λοιπόν από Θεσσαλονίκη, όπου χθες λοιπόν συνελήφθη μια 40χρονη γυναίκα επαυτοφόρο την ώρα που βρισκόταν μέσα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Την ώρα λοιπόν που κάποιοι άνθρωποι ήταν στα κρεβάτια τους μέσα στο νοσοκομείο, η γυναίκα αυτή πέρασε από ένα δωμάτιο, πήρε την τσάντα μιας ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και την ώρα που πήγαινε να φύγει εντοπίστηκε από το προσωπικό του νοσοκομείου. Η ίδια γυναίκα όμως, να πούμε ότι και πριν δύο περίπου εβδομάδες, συγκεκριμένα στις 13 Αυγούστου, είχε κάνει ακριβώς το ίδιο. Είχε μπει μέσα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, είχε πάρει συγκεκριμένα 4 κινητά τηλέφωνα πάλι από ασθενείς που βρίσκονταν μέσα στο νοσοκομείο και νοσηλεύονταν. Πάλι όμως είχε ενημερωθεί η αστυνομία, πάλι είχε συλληφθεί αυτή η γυναίκα επ' αυτοφόρο την ίδια μέρα. Όμως χθες είχαμε ξανά την σύλληψή της. Μάλιστα. Τώρα, η γυναίκα αυτή αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα, κάποια προβλήματα υγείας. Και ενώ επειδή την πρώτη φορά το έκανε, ωστόσο, όπως μας είπες εσύ, τη συνέλαβαν οι αρχές. Και αυτό δεύτερη που, αυτό και τρίτη. Αυτό που σου ενδιαφέρει είναι για κάποιους είναι επάγγελμα αυτό. Εποφελούνται του γεγονότος ότι μέσα σε ένα νοσοκομείο κάποιος έχει το μυαλό του στον ορό του, στην ασθένειά του, στο πότε θα περάσει ο γιατρός ή στον άνθρωπό του ο οποίος είναι στο κρεβάτι. Συνέλαβαν. Θα πας ταυτόχρονα την επόμενη μέρα, μεθεπόμενη μέρα, να ξανακάνεις πάλι το ίδιο. Δηλαδή, αφήνεις να περάσει και λίγο καιρό, θέλω να πω. Αλλά ναι, μπορεί να είναι και επάγγελμα τελικά. Πάνω στον πόνο του άλλου, σιγά που θα σκέφτεται και τα πράγματά του.